Ξεκινήσαμε. Κουστούριτσα, ρε φίλε. Πω, ρε φίλε. Φοβερό. Παντελή Ζερβό. Παντελή Μπούντου. Παντελή Κωνσταντινίδη. Γεια σα, Βούρα. Ευχαριστούμε για τα χιλιόμετρα. Κατάκοποι είμαστε. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Δεν θα σου πω εγώ. Μπήκα σήμερα στα Μονκλέρ, σε αυτό το εμπορικό, Δημήτρη μου. Έδωσα μία μάχη. Ξεκάθαρη. Διαφήμιση και να το αντισφήμιση. Να ρίξω την τιμή από τα 970 ευρώ στα 70, απέτυχα. Στο ένα μπατζάκι. Απέτυχα, του λέω, γίνεται, μου λέει και αμάνικο. Ωραία, βγάλε τα μανίκια και πες μια τιμή, του λέω. Μου λέει δεν γίνεται. Ωραία, τα μανίκια μόνο δεν γίνεται ούτε αυτό. Για να φορέσω Μοκλέρ είμαι ικανός να τα βάλω σαν γάντια, έτσι δύο μανίκια. Ωραία. Τα Μοκλέρ τα ρώτησες. Εγώ μπορώ να κάνω μια άλλη τέτοια, μια άλλη μπράντα. Τα Μονκλέ. Από το κλάμα. Μονκλένε. Μονκλέ. Έλα, λέγε τον Κοϊντράπες, ο κόσμος καίγεται. Άκουλα, με τον Κοϊντράο. Χρησιμοποιείται καπάζ οξυζενέ καλό. Καλό, δηλαδή τα πορτοκαλίζει πρώτα, αν τα αφήσει όμως ένα τεταρτάκι να τα αφήσει. Μην τα βγάλει το πεντάλεπτο το αλουμινόχαρτο και μετά μην το χρησιμοποιήσει να κάνει καμιά φρικανιά. Ταγάρι, σε ένα λιμονικό κυρά που δεν σε κάνει αυγά. Το τηλέφωνο του Πασχαλάκη το έχει κάνει. Θα υπάρξει ανταγωνισμό εκεί στο ΜΕΡ. Δεν ξέρω τώρα με ποιου κομμωτέ. Ξέρει ότι έχουμε κόντρα παικτών με κομμωτέ. Έχουν οι μισοί, έχουν πάει μοιραστεί. Και οι μισοί στον άλλον. Α κάνουν ένα διπλό. Ε? Ένα διπλό. Ναι, να παίξω στο... να πούμε τον Αμπέλ Φερέιρα να του χωρίσει με τους, ανάλογα με του κομμωτέ. Ναι. Ε? Mm. Ωραία. Εμεί με ποιον κομμωτή είμαστε. Με τον Τρίφωνα. Με τον Τρίφωνα δεν είμαστε σίγουρα. Κλήρωση έχουμε αύριο. Έχουμε κλήρωση. Θα την κάνουμε. Στέλνουν τον Αχιλιά το Μαυρομάτι, γνωστό γουρλή. Γιατί δεν πάει ο Καγκάτση. Καγκάτση έχει πολλέ δουλειέ. Δεν έχει να. Εντάξει τώρα. Ξέρει τι να συνεννοήσει με όλου αυτού που πρέπει να συνεννοηθεί ο Μάκη κάθε μέρα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάκη γυρνάει στο σπίτι του το βράδυ και κοιτάει τον καθρέφτη και κάνει κάτι. Τίκετ. Με αυτού που μιλάει κάθε μέρα. Παίρνει ρίσκο. Τι ρίσκο παίρνει. Αφήνει την κλήρωση σε άλλον. Καλά, ο Μαυρομάτι τι κάνει να μα βάλει άλλο γκρουπ, ομάδα από άλλο γκρουπ. Μπαρσελόνα. Να σηκωθεί και να βγει Λίβερπουλ. Ναι, Λίβερπουλ, ναι. Χαρτάκι. Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο αχιλλέα θα φταίει εσύ άμα γίνει κέντα. Εντάξει, θα κατηγορηθεί. Έχει όμω τη μέταλλη στο προηγούμενο. Που τα κανόνισε. Τα κανόνισε όλα. Αχιλλέα. Γιατί γελάζει. Τέλος πάντων, πάμε στο. Ποιον θες, Μίτσο. Θέλω τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εγώ θέλω την Κοπεχάγη. Αιτιολόγησε γιατί. Βατή αντίπαλο, υπάρχει καλή προϊστορία στην Κροατία. Καλή προϊστορία, τι εννοείς Δημήτρη, που βγαίναμε και οι ασφαλίτες γύρω μας ήταν περισσότεροι από τους Χούτου όταν πηγαίνουν σε ντου με τους Τούτσι. Ποδοσφαιρικά πάντα, ποδοσφαιρικά. Α, δεν πάω τη φάση του Ζάγκρεπ, βαριέμαι. Είναι κουραστική. Ενώ η Κοπεχάγη. Κοπεχάγη είναι ωραία. Η Σέλτικ που έδρευε, ποια πόλη. Γλασκόβ. Είναι. Τι είναι. Ήρε, πάρε. Όχι, δεν το. Τα μπερδεύω, δεν έχω πάει ποτέ γι' αυτό. Γλασκόβη. Ακούστε, άρετε, παιδιά. Ωραία είναι η Γλασκόβη. Αλλά εγώ θέλω να πάω Κοπενχάγη ξανά. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι αφελείς. Είναι δηλαδή ομάδες που παίζουν το παιχνίδι τους, δεν προσαρμόζονται. Θα παίξουν το παιχνίδι τους. Δηλαδή, μπορεί να τρώνε 6-0, θα παίζουν ακόμα το παιχνίδι τους. Τέτοιους θέλω εγώ. Εντάξει, όποιος και να έρθει στην Τούμπα θα φάει 3-4. Εκτός του Άγιαξ. Ποιο Άγιαξ έχει φάει 3. Έβαλα όμως. Εντάξει. Και αυτό το Τσιρίλο να πάει πια στο Σουάρες. Του καημένο το Τσιρίλο θα την πήρε ηλικία πάλι εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, και επειδή δεν έπιασε το Σουάρες, παιδιά λίγο να τα μετράμε τα πράγματα. Μπράνταριτς τα έχεις. Μπράνταριτς. Ψηλό παιδί, φίλε. Ψηλό παιδί. Ο Ντούγκλας είναι χαμηλό, κοντό παιδί. Ο Ντούγκλας είναι Ντούγκλας. Ντούγκλας, Αγγούστο. Ντούγκλας τώρα στην καρδίτσα. Ντούγκλας. Δημήτρη, εδώ είμαστε επαγγελματίες. Το άπομα και η καρδίτσα το χαιρετίσματα στο Γιάννη Γιάννουλη. Στο Γιάννη Γιάννουλη. Εκπρόσωπο του. Εκπρόσωπο του. Τον άνθρωπο που μετακόμισε από το Τορόντο στην καρδίτσα. Ακόμα κλαίει ο ταξιδιωτικός πράκτορας που κανόνισε το ταξίδι. Κοίτα, να δεις. Ο κόσμος τι θέλει. Στην γκάλα που. Ο Στέργιος κατάφερε να. Μπήκε. Τι παίζει, τι προτιμήσεις. Το είδα όταν μπήκε, δεν είδα ακόμη τι ψήφισε. Γιάννη ξανά. Πώς είναι εκείνο που λέει ο Στέργιος. Επιτρέπεται να πέσει επιβάλλον. Όχι, ρε, όχι. Για τη βροχή. Παράξενα μυρίζει. Παράξενα μυρίζει η βροχή, αγάπη μου. Δεν είναι βροχή. Αφού ακουστική βροντί. Δεν είναι βροντί. Ωραίο, δεν το μάθει. Δεν θα μα βλέπει κανεί. Ωραία, όχι, θα μιλήσουμε σοβαρά για ΠΑΟΚ. Συμβιβάζομαι και με Πάτε Μπόρισοφ. Συμβιβάζομαι. Παρότι μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο είναι 50-50. Αυτοί δεν περνάνε όλοι, να ξέρει. Ένα θα μείνει έξω. Ναι. Από το outsider.
Ναι. Δεν περνάνε όλοι. Ναι. Ναι, ρε. Έχει και Ρόζεμπορ κάπου εκεί. Από με την Πάτε. Πάτε Ρόζεμπορ δεν έχει. Από ελ. Από ελ, ε. Δεν έχουμε παίξει την Κύπρο ποτέ. Κύπρος. Άστο καλύτερα. Γιατί. Άστο, ρε. Ένας λόγος να κάνουμε και ένα μπαλάκι. Ρε. Κύπροι. Κύπροι, τι Κύπροι. Σε έχουνε, σε ξέρουνε, σε έχουνε μελετήσει. Σε έχουνε, ρε. Σε έχουνε μελετήσει. Δεν έχουνε. Είμαι ο Ηρακλής που παίζει με τον Ξούρπα. Μην μπερδεύεσαι, Δημήτρη μου. Ο Άρης τώρα. Ο Άρης έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Έχει. Τι να κάνει. Έχει πολλές πιθανότητες, ρε αγόρι μου. Τώρα πάρ' το όπως θέλεις. Αλλά γενικά οι πιθανότητες είναι πολλές. Ρε και να γίνει, ρε. Να παίξουμε κόρνερ. Πού? Στο ΑΕΛ, Άρης. Κάτι, να παίξουμε. Over 1,5 μικρό. Ο Κούγιας καταγγέλει τον Δόνη ότι κάτι κάνει τα φιλικά. Ποιο ΑΕΛ, την άλλη την ΑΕΛ. Λέμε σου. Λάθος φιλικό κύριε Κουγιά. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αλέξη μου, πάρε με να σου πω. Αυτό που τα ξέρουμε όμως μετά, παιδιά και από πριν μπορείτε να πείτε και δύο κουβέντες. Ντροπή σας. Πας εκεί, τα κάνεις, τρως πολλά. Δέσον. Αυτά. Ελένη, πόσο είναι η διάρκεια. 4 λεπτά. 4 λεπτά μόνο. Κόβει, μας έφαγε. Μόνο. Μόλις δεν είναι 4, 6 είναι. Μωρή, 6 και 20 είναι. Δώσε μου το καλό σου. Δώσε μου το καλό σου. Αυτό. Το καλό σου. Έτσι χαλαρή και άνετη με 6 λεπτά μόνο. Δώσε μου το καλό σου. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι.